εδώ και το λέω αυτό ακόμα και με το χιούμορ που σας χαρακτηρίζει, μπορεί να είχαμε υποκύψει και το αγγούρι που μας πρότειναν να είχε βάει εκεί που ξέρει. Άρα, το πράγμα που θέλω να σας πω είναι το εξής, γιατί μερικοί από εσάς παρακολουθούν ανελιπώς τις διαλέξεις και τους αναγνωρίζουμε σιγά σιγά, αλλά πρέπει κάθε φορά να έχουμε και ένα νέο στοιχείο. Σας είχα υποσχεθεί την προηγούμενη φορά ότι θα έχουμε νέα στοιχεία, τουλάχιστον να τα δείτε. Άρα αυτό το βίντεο που έχετε με τις φωτογραφίες που θα δείτε είναι αφιερωμένο σε όσους δεν πιστεύουν στο μέλλον της Κύπρου, που δεν μπορούν να το φανταστούν καθόλου και θεωρούν ότι ό,τι και να κάνουμε στην Κύπρο δεν τα καταφέρνουμε. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω και βέβαια με ύπουλο τρόπο βάζω την έναρξη για να σας εξηγήσω ότι αυτά που ακούτε να λέμε για το Ευρωάζια Interconnector, για όσους δεν το βλέπουν αυτό, γιατί μας τα δώσαν σήμερα, και για όσους έχουν φίλο τον Άσο Θεοδίδη, θα καταλάβουν ακριβώς που το πω. Μπορούμε να κλείσουμε το φως για να πούμε. Μπορούμε να κλείσουμε και το φως, ό,τι θέλουμε να κάνουμε, αρκεί να το θέλουμε και εμείς. Μπορείτε να μιλάτε και λίγο πιο δυνατά. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα εδώ αυτό που βλέπετε είναι ότι είμαστε μέσα στο καράβι, σχεδόν μέσα τώρα, είμαστε απ' έξω εδώ. Το καράβι το ιταλικό, το οποίο είναι αυτό, το Odin Finder, το οποίο είναι αυτό που θα κάνει την έρευνα για το Ευρωάζια Interconnector. Άρα αυτές οι εικόνες που πήραμε ώρα 3 το μεσημέρι σήμερα και βλέπετε ότι αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ, εφόσον είναι ένα καλώδιο που ενώνει αυτές τις τρεις χώρες και το καράβι ξεκινάει την αποστολή του το Σάββατο, μπορεί και την Κυριακή το πρωί, θα το δούμε αυτό. Πάνω σε αυτό που έχει σημασία είναι ότι ένα πράγμα για το οποίο μιλάμε εδώ και 4 χρόνια και σιγά σιγά μερικοί από εσάς καταλαβαίνουν ότι όντως υλοποιείται, άλλοι έρχονται στις αυτές τις συναντήσεις. Τώρα είχαμε αυτή τη συνάντηση που είναι όλη η δουλειά που έχει γίνει από τον Άσο Πτωρίδη με την Quantum Corporation, με όλο το θέμα του Ευρωάζια Interconnector. Μας επιτρέπει να κάνουμε τι, μας επιτρέπει να διορθώσουμε ένα πράγμα που έχουμε ως πρόβλημα στην Κύπρο, είναι ότι εδώ βλέπετε τον Άσο, τον φίλο μου, εντάξει, άρα όσοι βλέπουν μόνο το καροτσάκι να θυμούνται ότι πίσω από το καροτσάκι έχει και καράβι. Εντάξει, άρα προς το παρόν είναι το καροτσάκι, στη συνέχεια θα έχουμε μόνο το καράβι, καταλάβετε για ποιο λόγο. Άρα όταν βλέπετε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από τις τρεις χώρες, και είχαμε και τους πρέβειες από τις τρεις χώρες και της Ιταλίας βέβαια, γιατί είναι από τους υπεύθυνους για το καράβι. Όλοι αυτοί, όταν σε κάποια φάση ο Πάνος είπε θα ήταν καλό να έχουμε συμμαχίες, στρατηγικές και όχι απλώς να λέμε ότι είμαστε μόνοι, όλοι αυτοί έρχονται θεωρώντας ότι αυτό το καλώδιο που θα συνδέσει θα εξασφαλίσει την μη απομόνωση της Κύπρου ενεργειακά, το ίδιο και για την Κρήτη. Και αυτό σημαίνει ότι θα συνδέσει αυτές τις τρεις χώρες με ένα διπλό καλώδιο, το οποίο θα αρχίσει η υλοποίηση του το 2017 και το τέλος της υλοποίησης θα είναι το 2022. Ένα καλώδιο που θα έχει διάρκεια ζωής 50 χρόνια και θα γίνει η απόσβεσή του σε 4 χρόνια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να καταλάβετε ότι είναι πολλοί από εμάς, από εσάς, τέλος πάντων, από τους διάφορους που είναι εδώ, που αυτό δεν το πίστεψαν ποτέ και γι' αυτό μάλιστα δεν το έκανε καθόλου καταγραφή. Αλλά εδώ θα το δείτε σιγά σιγά στις εφημερίδες, γιατί έχουμε και διάφορους εκπροσώπους. Θα το πω. Ηλεκτρική ενέργεια 2 GW. Αλλά θα είναι ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από την καύση του μεθανίου από τις περιοχές που έχουν βέβαια τα κοιτάσματα. Άρα αρχικά έχουμε το Ισραήλ, την Κύπρο και στη συνέχεια θα έχουμε και την Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι βλέπετε όλους αυτούς τους ανθρώπους να παλεύουν για το ίδιο όραμα και σιγά σιγά αυτό το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Θα το δείτε, θα μπούμε μετά στη συνέχεια, θα το δείτε στις εικόνες και μέσα στο καράβι. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το πράγμα γίνεται τώρα και αντί να βιαζόμαστε να κάνουμε διάφορες κινήσεις υποτίθεται για κάποια λύση που μπορεί να είναι διάφορα χαρακτηριστικά έως το τέλος να είναι και σχεδόν δίκη.
Εμείς απλώς λέμε ότι είμαστε τις δίκαιες λύσεις και μετά τα βιώσιμα τα κανονίζουμε εμείς. Θέτε, όταν κάποιος σας κανονίζει το βιώσιμο πριν το δίκαιο, στο τέλος θα σας πει ότι είναι και βιοποριστικό. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Εδώ βλέπετε ότι είμαστε μέσα στο καράβι. Αυτό είναι που θα κάνει το σκάνινγκ σε έναν διάδρομο 4 χιλιόμετρων, το υποθαλάσσιο χώρο, και θα πηγαίνει έως 2.900 μέτρα. Είναι καλό να το ξέρουμε αυτό, γιατί μερικοί από τους δικούς μας λένε με αυτά τα βάθη που ποτέ να τα προσεγγίσουμε κλπ. Αυτό το κάνει εντελώς και θα μας δώσει το πρώτο ίχνος, τον πρώτο διάδρομο εφικτότητας. Στη συνέχεια θα κάνει ένα δεύτερο πέρασμα. Αυτή η αποστολή θα διαρκέσει ένα μήνα, αλλά όταν θα ξαναβρεθούμε θα έχει τελειώσει και θα έχουμε τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε να μην τελειώσει η Κύπρος. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Εντάξει, δηλαδή να μην παρεδευόμαστε. Προσπαθώ εδώ τώρα εγώ ως ξένος, καραμαράς, να πω ότι... Όχι, προσέξτε που το πάω. Θέλω να πω ότι εγώ δεν ψήφισα στο σχέδιο 1. Θέλω να πω. Άρα έπρεπε να πείσω δικούς μας ότι θα ήταν καλό να το διαβάσουν και μετά να δουν μερικά σημεία. Το τι γίνεται στην Κύπρο οφείλεται στους Κύπριους. Οι άλλοι μπορεί να βοηθήσουν, αλλά δεν θα ψηφίσουν ποτέ, δεν θα βάλουν ποτέ το ψηφοδέλτιο. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Άρα πρέπει να καταλάβετε εμείς από την πλευρά μας, ακόμα και αν είμαστε μαζί, πόσο εκνευριστικό είναι να κοιτάζεις τις κάλπες να γεμίζουν και να μην μπορείς να βάλεις τη δικιά σου. Και απλώς κοιτάζεις και λες, ελπίζω να το έχουν αυτή τη φορά. Εντάξει, είχαμε και ανθρώπους που αναγνωρίζω τώρα και τους βλέπω τα γυαλιά τους χαρακτηριστικά και που έχουν ένα χώρο, αν θέλετε, δικηγορικό, για καταλάβει ότι καταλαβαίνω ποιος είναι. Βοήθησαν πρακτικά, αλλά πρέπει να καταλάβουμε. Εκτιμώ ότι το 0,1% του πληθυσμού διάβασε το σχέδιο. Που σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους Κύπριους διάβασαν αυτό που έγραψαν οι άλλοι και άκουσαν αυτό που είπαν οι άλλοι χωρίς να έχουν άμεση πρόσβαση. Καταλαβαίνετε αυτό πόσο μπορεί να είναι επικίνδυνο όταν οι άλλοι σας λένε διάφορα. Παρεμπιπτόντως, εδώ σας δείχνω το μηχάνημα που αυτό βυθίζεται και μας επιτρέπει να έχουμε το σήμα. Εδώ είμαστε στο πάνω μέρος του κατάστρωμα, είναι ο πιλότος και βλέπετε ότι έχει διάφορα ανθεκτικά εργαλεία, γιατί είναι ένα καράβι που έχει ζήσει αυτό. Και την πρώτη πορεία που βλέπετε τώρα θα κάνει, την πρώτη πορεία που θα κάνει θα είναι από την Κύπρο κατευθείαν στον Πειραιά. Και μετά θα ξεκινήσει με ακρίβεια από τον Πειραιά, θα περάσει από την Κρήτη, Κύπρος, Ισραήλ και θα είναι το πρώτο πέρασμα με τα πρώτα αποτελέσματα σε ένα μήνα που θα παραδοθούν μάλιστα και στα υπουργεία του καθενός. Γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό το καράβι θα περάσει από τις 3 ΑΟΣ. Όταν σας είπε ο Πάνος προηγουμένως και για το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ, η Κύπρος έχει πάρα πολύ προχωρήσει πάνω σε αυτό το θέμα και είναι καλό να το αξιοποιήσει. Εγώ αυτό που βλέπω, αν θέλετε να κάνουμε μια συμμετρία μέχρι να τελειώσουν αυτές οι εικόνες, είναι το εξής. Το 2004, λίγο πριν μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είχαμε πάρει μια τεράστια πρωτοβουλία να μπούμε μέσα, ξαφνικά μας ήρθε ένα πράγμα του τύπου να το κάνετε τώρα, βιαστικά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, είναι τελευταία ευκαιρία, πείτε ναι ή όχι. Και λες, ρε παιδί μου, γιατί να βιαστούμε εκείνη τη στιγμή και δεν μην το κάνουμε μετά. Εδώ πάλι το ίδιο, την ώρα που πάμε να μιλήσουμε για πραγματική αξιοποίηση της ΑΟΣ και μιλάμε τώρα για πραγματικό φυσικό αέριο, που ακόμα και ο πιο κόπανος στην Κύπρο τώρα έχει αρχίσει να πιστεύει ότι όντως υπάρχει φυσικό αέριο, όχι μόνο αυτό που έχει στην τουαλέτα του, για τον βάζω το κάνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι λίγο πριν την υλοποίηση μιας δεύτερης πρωτοβουλίας ξαφνικά μας λένε ότι πάλι πρέπει να βιαστούμε και να κάνουμε διάφορα πράγματα. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω τη θέση της Τουρκίας. Από το 1977, δηλαδή μετά την εισβολή, προσπαθεί η Τουρκία, νομίζω το είδατε όλο τώρα, ωραία, μετά ξεκινάει, για όσους δεν το είδαν εντελώς θα βάλουμε και ανθρώπους δεύτερης ευκαιρίας, θα το δούμε ξανά. Από το 1977 η Τουρκία είναι εναντίον του δικαίου της θάλασσας. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι εναντίον του δικαίου της θάλασσας πριν καν επινοήσουμε την έννοια της ΑΟΣ. Το 1982 τρώει την πρώτη σφαλιάρα. Τεράστια σφαλιάρα γιατί βέβαια ο λεγόμενο ογκλός εμφανίστηκε, το δίκαιο της θάλασσας ενσωμάτωσε την ΑΟΣ, την οποία δεν ήθελε με τίποτα. Γιατί είχε προβλέψει ότι μόλις εμφανιστεί αυτή η έννοια
θα χρησιμοποιηθεί και με γεωπολιτικό τρόπο. Και γι' αυτό επέμενε να μην εμφανιστεί καθόλου καμία οριοθέτηση μέσα στην Μεσόγειο και ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν συνεχίσουμε λοιπόν τα λεγόμενά της, ουσιαστικά μετά το βλέπετε με το 83 προσπαθεί να κάνει ένα κράτος το οποίο βέβαια έχει παντελώς αποτύχει για να αναγνωριστεί από τον διεθνή παράγοντα και μάλιστα έφαγε και τα δύο ψηφίσματα, ένα που αφορά κατευθείαν το κράτος, ότι δεν είναι νόμιμο και οποιοδήποτε θεσμός αυτού του κράτους δεν είναι νόμιμο. Στη συνέχεια λοιπόν προσπάθησε να κάνει διάφορες κινήσεις έτσι ώστε να αδρανοποιήσει. Μπορεί να ανοίξετε το φως τώρα για όσους δεν βλέπουν καλά. Προσπάθησε λοιπόν να αδρανοποιήσει οποιαδήποτε κίνηση που γίνεται σε αυτή την περιοχή και ταυτόχρονα να αδρανοποιήσει και οποιαδήποτε πρωτοβουλία της Κύπρου για να μπει σε διάφορους θεσμούς. Π.χ. να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να μην μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην έχει άλλους. Άρα το ενδιαφέρον ποιο είναι. Είναι ότι η Κύπρος, χάρη σε ανθρώπους σαν τον Γρανιδιώτη, αποφάσισε ότι μία με τοπική προσέγγιση του Κυπριακού δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, λόγω των δυνάμεων που έχουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε στρατηγική και βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υψηλή στρατηγική, παρόλο που είμαστε ένα μικρό νησί. Άρα, τι έγινε, προετοιμαζόμαστε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας παίρνει κάπου μια δεκαετία, πρέπει να φανταστείτε ότι θα το καταφέρουμε το 2004, αλλά καταλαβαίνετε πότε άρχισε, ενώ παράλληλα η Τουρκία προσπαθεί εδώ και χρόνια να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς ούτε καν να έχει την ικανότητα να είναι υποψήφια, κατάφερε να το κάνει μόνο το 2006, εφόσον εμείς είχαμε ήδη μπει μέσα. Σας υπενθυμίζω ένα πράγμα που υπήρχε στο σχέδιο, σελίδα 3, είναι ότι η Κύπρος, αν είχε πει ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, δεν είχε δικαίωμα να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον της υποψηφιότητας της Τουρκίας και έπρεπε να είναι θετική. Αυτό είναι πραγματικά μια τεράστια παράβαση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, γιατί βέβαια το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο προβλέπει ότι κάθε κράτο μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Όταν του λέτε από την αρχή ότι θα λέει ναι, ό,τι και να του φέρετε, είναι ένα πρόβλημα. Ευτυχώς αυτό απορρίφθηκε και να θυμάστε ότι μερικοί μπερδεύονται. Το σχέδιο προέβλεπε ότι η απόρριψή του από τη μία από τις δύο κοινότητες επαρκεί όχι μόνο για να μην λειτουργεί, όχι μόνο για να μην υπάρχει, αλλά και ότι δεν υπήρξε. Άρα όσοι από εσάς λέτε συνεχώς, ναι, αλλά είχαμε και αρνητικές επιπτώσεις, δεν είναι αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο νομικής, γιατί το σχέδιο προέβλεπε ότι η απόρριψή του σήμαινε ότι δεν είχε προταθεί. Που είναι εντελώς διαφορετικό από το να το απορρίπτεις και να σου λέει τότε θα έχεις επιπτώσεις μερίτρες της απόρριψής σου. Στη συνέχεια λοιπόν τι γίνεται, οι πρώτες κινήσεις που πάλι θα φάει σφαλιάρες στην Τουρκία, χωρίς καν να το ξέρετε βέβαια, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με την ιτοπάθεια, είναι ότι νομίζεις ότι μόνο εσύ είσαι κάτω και θέλω να σας πω το εξής, αν έχετε ένα μεγάλο κράτος και ένα μικρό κράτος, και το μεγάλο κράτος λέει στο μικρό να μην κάνεις τίποτα και το μικρό συνεχίζει να κάνει κάτι και το μεγάλο δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, ποιος είναι... Έλατε. Άρα, επειδή έχουμε αυτό το κόμπλεξ που δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για πόλεμο της Κύπρου, ούτε για ΙΤΑ, τελικά όταν έχουμε νίκες ούτε αυτό το συζητάμε. Όμως, η απόφαση που πάρθηκε από το 2001 και μετά με την υλοποίηση της οριοθέτησης της ΑΟΡ με την Αίγυπτο ήταν μια τεράστια επιτυχία την οποία σας πληροφορώ δεν περίμενε κανένα ευρωπαϊκό κράτος, γιατί είχαν την εντύπωση ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο ότι δεν γίνεται τίποτα και μάλιστα ακόμα και εδώ θεωρούσαμε ότι αυτό αποκλείεται να γίνει γιατί παραδοσιακά η Αίγυπτος είναι μαζί με την Τουρκία. Επιπλέον εμείς είμαστε μια χριστιανική χώρα και κάνουμε την πρώτη επαφή. Φοβόμασταν τότε κινήσεις του Ισραήλ, που είναι εβραϊκή χώρα, και πάμε και κάνουμε μια συμφωνία με μια μουσουλμανική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πραγματικά πετάς λάδι στη φωτιά και λες, ελπίζω να μην συμβεί κάτι. Και όμως γίνεται. Άρα, το 2003 γίνεται αυτό το πράγμα, το 2004 κάνετε την θέσπιση της ΑΟΣ, που αυτό είναι απίστευτο. Σας υπενθυμίζω ότι το 2012 στην Ελλάδα είχαμε όχι συζητήσεις στις εκλογές, αν η θέσπιση της ΑΟΣ δεν είναι μια υπερεθνικιστική προσέγγιση επειδή γίνεται μονομερός. Καταλάβετε,
αυτοί οι άνθρωποι που το έλεγαν και τα γράφαν και στα δικά τους προσωπικά blog, όσο φαίνεται ότι δεν έχουν διαβάσει καν το δίκτυο της θάλασσας, εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Και αυτό προέρχεται από το απλό γεγονός ότι φανταστείτε ότι είστε ένα νησί σε απόσταση 400 ναυτικών μιλίων, άμα έπρεπε να κάνετε συμφωνία με κάποιον για να έχετε οριοθέτηση, είναι πολύ απλό και θέσπιση, θα μπορούσατε με κανένα γιατί η ΑΟΣ πάει έως τα 200 ναυτικά μίλια, τόσο απλό. Άρα, έγινε αυτή η θέσπιση, τεράστια σημασία γιατί η θέσπιση προβλέπει και το πρόστιμο όταν υπάρχει παραβίαση. Δεν είναι η οριοθέτηση που προβλέπει το πρόστιμο, αλλά έχουμε δύο πρόστιμα. Το ένα για τα ζωντανά και το άλλο για τα μη ζωντανά. Όσοι δεν έχουν διαβάσει το θέμα της θέσπισης της ΑΟΣ, πρώτον βέβαια είναι απαράδεκτο επειδή είστε Κύπροι, δεύτερον είναι απαράδεκτο επειδή είναι μία μισή σελίδα. Άρα δηλαδή, εντάξει, για τις 10.000 σελίδες λέω, εντάξει, κερασμένα διαβάζουν άλλοι. Αλλά για μία μισή σελίδα να το χαρίσετε, παιδί μου, εφόσον είναι. Στη συνέχεια, πάλι σφαλιάρα την Τουρκία, συμφωνία με το Λίβανο. Εμείς όλα αυτά δεν τα θεωρούμε νίκες. Λέμε εντάξει, ωραία, έγιναν. Ναι. Στο ενδιάμεσο όμως να καταλάβετε ότι σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι μόνο η Κύπρος που κάνει συμφωνίες. Δηλαδή, έχεις κατεχόμενα πρόσφυγες, αγνοούμενους, εγκλωβισμένους και κάνει σιγά σιγά διάφορες συμφωνίες. Όσοι ξέρουν λίγο και από νομικά θέματα και διεθνές δίκαιο, δίκαιο της θάλασσας, δεν είναι τόσο εύκολα γιατί εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Το κάνουμε αυτό το 2007, τελικά φτάνουμε το 2010 με το Ισραήλ. Το Ισραήλ που σας υπενθυμίζω ότι πολλοί Κύπροι θεωρούσαν για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα ότι ήταν μόνο και μόνο μαζί με την Τουρκία. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μαζί ήταν που έκανε την υπογραφή μαζί μας. Σας υπενθυμίζω ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας λόγω Παλαιστίνης. Δεν μπαίνει βέβαια στη λαό της Παλαιστίνης. Άλλο τι λέει και άλλο τι κάνει, αλλά σημαίνει ότι κάνει μια υπέρβαση κάνοντας μια συμφωνία μαζί μας που κανονικά εμείς υποτίθεται είμαστε το κόκκινο πανί σε σχέση με την Τουρκία. Και όμως γίνεται. Και αρχίζουμε τα οικόπεδα που βλέπετε εδώ, τα 13 περίφημα οικόπεδα, ακούσατε συνεχώς για το 12. Όταν βγάζουμε τα οικόπεδα, η Τουρκία λέει αμέσως, προσπαθεί να το κόψει αυτό και να πει σε όλες τις εταιρείες, οποιοδήποτε κάνει συμφωνία με την Κύπρο δεν θα έχει δικαίωμα να έχει δραστηριότητες σε εμάς. Την γράφουν 33 εταιρείες και ειδικά η ΕΝΗ. Και τελικά αρχίζει αυτή η διαδικασία. Το βλέπετε τι έγινε με τον δεύτερο γύρο αδειοδότησης. 33 εταιρείες, 15 κοινοπραξίες, 9 οικόπεδα με υποψηφιότητες και το οικόπεδο 9, για όσους δεν ξέρουν ποιο είναι το πιο ακριβό, είχε από μόνο του 9 υποψηφιότητες από τις κοινοπραξίες. Άρα, το οικόπεδο 12 να θυμάστε, γιατί σας λένε πολλά πράγματα και μετά τα ξεχνάτε και νομίζετε ότι σας λένε βαρούφες. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε ειδικότητα. Το 12 είναι από τα πιο φθηνά. Αξίζει μόνο 100 δις. Ωραία. Όσοι λοιπόν δεν πιστεύουν αυτά τα νούμερα, είναι πολύ απλό να θυμάστε ότι ένα γεωτρύπανο κοστίζει 1,2 δις. Να θυμάστε ότι όταν κάνετε μια τρύπα σας κοστίζει 70 εκατομμύρια, να θυμάστε ότι όταν το νοικιάζετε την ημέρα για φυσικό αέριο είναι 450.000 και για πετρέλαιο είναι 600.000 η ημέρα. Άμα θυμάστε επιπλέον ότι πρέπει να κάνετε πάνω κάτω 5 γεωτρήσεις για να έχετε και μια άποψη του κοιτάσματος, ότι πρέπει να αγοράσετε τους συνδικούς χάρτες, ότι πρέπει να πληρώσετε τον πόνους υπογραφής, που εδώ ήταν συνολικά για τις δύο εταιρείες 200 εκατομμύρια ευρώ, 150 συγκεκριμένα την ΕΝΗ Κογκάν και 48 για την Total. Μετά από όλα αυτά πρέπει μέσα στα δύο χρόνια να κάνετε μια γεώτρηση. Αν δεν κάνετε τη γεώτρηση και κάνετε ανανέωση, ξαναπληρώνετε, γιατί έχετε και πρόστιμο, είναι αυτό που πλήρωσε τώρα η Total. Και μετά έχουμε δεύτερη ανανέωση που μπορεί να πάει στα τρία χρόνια. Άμα δεν έχετε βρει τίποτα, φεύγετε. Φεύγετε και όλα αυτά που είπα τώρα είναι μόνο κόστος. Χωρίς καμία απόσβεση. Και ρωτάω, αν όλες αυτές οι εταιρείες θεωρούσαν ότι η Κύπρος δεν έχει αξία, ότι δεν είναι ακριβώς ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν είναι ακριβώς ένα πλήρες κράτος της Ευρώπης, θα έκαναν τα συμβόλαια μαζί μας. Τα συμβόλαια που κάνουν αυτές οι εταιρείες, που μόνο ιδρύματα φιλανθρωπικά δεν είναι, τα κάνουν αποκλειστικά με την Κύπρο
δεν τα κάνουν με την κοινότητα των Ελλήνων της Κύπρου. Το άλλο θέμα είναι ότι εφόσον βρεθεί κάτι, να θυμάστε ότι μιλάμε για συμβόλαια εξόρυξης 25 με 30 χρόνια. Άρα συνολικά μπορεί να φανταστείτε ότι μια εταιρεία μπορεί να καθίσει σε ένα οικόπεδο 37 χρόνια. Όπως έλεγα σε μια άλλη διάρκεια που ήμασταν μαζί, είχαμε και βουλευτή, είπα ότι ακόμα και έναν βουλευτή, άμα του ρωτήσετε, αν μπορεί να σας εξασφαλίσει ποιο πολίτευμα θα έχουμε σε 37 χρόνια, δεν λέω αν θα είναι εδώ, το πολίτευμα μόνο. Ούτε αυτό δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Ενώ η εταιρεία θα είναι εδώ. Άρα σημαίνει ότι έχουμε δημιουργήσει μια σκακέρα στην οποία δεν έχει πρόσβαση η Τουρκία. Γιατί πολύ συχνά έχουμε και αυτό το σύνδρομο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και η Τουρκία τι θα πει. Δηλαδή, ό,τι και να λέτε, λέτε ένα ανέκδοτο και λέτε. Και η Τουρκία πώς θα το βρει αυτό το ανέκδοτο. Θα τη αρέσει. Λες, μα δεν έχει καμία σχέση. Άρα τα οικόπεδα όπως βλέπετε, ο Θεός βλέπετε ότι μας βοηθάει, μας έχει βάλει. Τα μεγάλα κοιτάσματα μόνο από κάτω. Δηλαδή, εγώ αν δεν ήμουν Τούρκος και σκεφτόμουν ως Τούρκος, βλέποντας αυτό θα είχα γίνει Τούρκος. Γιατί θα έλεγα καλά, ρε γαμώ, το κάνω όλη την εισβολή για να πάρω ένα κομμάτι και τα οικόπεδα είναι όλα από κάτω, γιατί δεν την έκανα από κάτω. Αλλά αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί το σκέφτονται. Εντάξει, επειδή έχουμε μερικούς που είναι έτοιμοι να κάνουν και ανταλλαγές, μπορεί να έχουμε και κόπανος που να ανταλλάξουν το κάτω μέρος με το πάνω. Και να λυπούν ότι εγώ θέλω να επιστρέψω το δικό μου το μέρος, για να σπάσω στο άλλο. Γιατί τα μεγάλα κοιτάσματα προέρχονται από την αφρικανική πλάκα που βγαίνει κάτω από την ευρασιατική και την ώρα της τριβής. Δημιουργούν τις πτυχές και γι' αυτό όλα τα μεγάλα κοιτάσματα είναι όλα από κάτω. Το ίδιο ισχύει και για την Κρήτη και αν θέλετε τα οικόπεδα που βλέπετε στη συνέχεια, στην πραγματικότητα ανήκουν όλα σε αυτό που ονομάζουμε Μεσογειακή Ράχη. Άρα στην Ανατολική Μεσόγειος η Μεσογειακή Ράχη είναι μέσα στο νερό. Στην Κρήτη Μεσόγειος είναι στην Ξηρά. Και γι' αυτό έχουμε φυσικό αέριο στην Αλγερία. Στην Ξηρά, στη στεριά. Ενώ σε εμάς δεν έχουμε. Άρα είχαμε την εντύπωση για πολλά χρόνια ότι δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Τα στρατηγικά κοιτάσματα είναι από κάτω. Η συνολική αξία των κοιτασμάτων για την Κύπρο είναι 1,43. Δεν μας πειράζει αν δεν το πιστεύετε, γιατί έχω βαρεθεί να ακούω διάφορους. Και διάφορες βέβαια. Γιατί έχουμε και τα δύο. Ξέρετε, είναι μερικοί ακόμα και από τους δικούς μας. Ακόμα και όταν θα βρούμε το φυσικό αέριο, ακόμα και όταν θα το διακινούμε μέσα στην Κύπρο, θα αναρωτιούνται αν είναι νοθευμένο ή όχι. Άρα αυτό έχει σημασία, δηλαδή, εντάξει, δεν πειράζει, αυτοί ζουν απλώς πίσω από τον ήλιο και μάλλον πάνω από το φυσικό αέριο. Άρα, όταν το κοιτάξουμε λίγο πιο ορθολογικά, θα δούμε το εξής. Ότι αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα μπορεί να έχουν μια αξία οικονομική, αλλά έχουν και μια γεωπολιτική αξία. Η πρώτη απ' όλα είναι ότι οι ξένοι κατάλαβαν που είναι η Κύπρος. Ενώ στην αρχή την μπέρδευαν με την Κρήτη. Θα το λέω τώρα σε διεθνές επίπεδο. Τώρα οι ξένοι όχι μόνο ξέρουν που είναι η Κύπρος, ξέρουν που είναι τα θαλάσσια οικόπεδα. Και ποιο έχει μεγαλύτερη αξία από τα άλλα. Ξέρουν βέβαια και για τα θαλάσσια ηφαίστεια, ξέρουν ακριβώς και για τα κοιτάσματα. Και όπως το είδατε, η Ένικο Γκάζ ανανέωσε το συμβόλαιό της για το οικόπεδο 2-3-9 και η Total ανανέωσε το συμβόλαιό της για το οικόπεδο 11, γιατί στο ενδιάμεσο έγινε επιπλέον μια ανακάλυψη, αλλά τώρα δεν σας λέω όλο αυτό που έγινε του τύπου θα φύγουν, θα μας αφήσουν μόνοι μας, τελικά δεν υπάρχει τίποτα από το φυσικό αέριο, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Μπορώ να σας πω ότι άμα κοιτάζετε λίγο στα ξένα μέσα τι γινόταν όταν ανακαλύφθηκε το κοίτασμα ζώ, μιλάμε όργιο. Όργιο, γιατί ήταν και μερικοί. Σας δείχνω καλά να θυμάστε καλά το θαλάσσιο οικόπεδο 1, για το οποίο δεν υπήρχε καμία υποψηφιότητα στο δεύτερο γύρο αδειοδότησης και θα δείτε ότι στο τρίτο γύρο αδειοδότησης το οικόπεδο 1 θα εμφανιστεί, διότι κοντά σε αυτή την περιοχή έχουμε δύο κοιτάσματα ανάλογα από το κοίτασμα ΖΟΤ. Στην πραγματικότητα έχουμε τρία κοιτάσματα μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και θα δείτε και πιο πλάγια σε άλλο χάρτη ότι έχουμε τέσσερα κοιτάσματα στην ελληνική ΑΟΣ νότια της Κρήτης. Πού βρέθηκε το κοίτασμα ΖΟΡ, εδώ, στη γωνία. Άρα, γιατί δεν τα ψάχναμε αυτά τα κοιτάσματα, γιατί αρχικά ψάχναμε μόνο για ψαμίτες,
Και ήδη αυτή η αξία που σας είπα συνολική προς το παρόν για την Κύπρο αφορά μόνο κοιτάσματα που είναι του τύπου με ψαμίδες. Άρα καρστικό ασβεστό λιθό δεν τον είχαμε προβλέψει ότι μπορεί να έχει κάποια σημασία. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στη Βενεζουέλα, έπαιξε και εκεί πέρα τον ρόλο της η Eni. Και στο ενδιάμεσο, ξέρετε, όταν λέγαμε εμείς ότι μας παράτησε η Eni και φεύγει, ενώ απλώς πήγαινε στη Μασσαλία για να διορθώσει το τρεπάνι όπως ήταν προβλεπόμενο, και μετά έκανε τις δύο γεωτρήσεις στην Αίγυπτο, και αυτό ήταν προβλεπόμενο εφόσον ξέραμε που θα τρυπήσει, εφόσον είχε βάλει τα δύο αυτά κοιτάσματα στόχους, βρήκε μάλιστα φυσικό αέριο και στις δύο περιπτώσεις. Και στη συνέχεια, όσο αφορά το κοίτασμα ζώο, ανακάλυψε ότι ακόμα και μικρά κοιτάσματα επιφανειακά, το κοίτασμα ζώο έχει μια επιφάνεια μόνο 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η Αφροδίτη είναι 140, αλλά έχει η Αφροδίτη ένα πάχος ωφέλιμο 70 μέτρα, ενώ το κοίτασμα ζώο έχει 600 μέτρα. Άρα για αυτό το όχι βάθος, πάχος. Πάχος. Το βάθος είναι ακόμα πιο χαμηλά. Το στρώμα το ωφέλιμο, όπου υπάρχουν υπάρχει το φυσικό αέριο. Αλλά αυτό οφείλεται στους καρστικούς ασβεστόλιθους, έχουν ένα πορόζητη που είναι πολύ πιο μεγάλο, αλλά έχει πολύ περισσότερο φυσικό αέριο μέσα στον ίδιο όγκο της πέτρας. Και γι' αυτό το λόγο το κοίτασμα ζώων τώρα κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ και ξεπέρασε δύο φορές το κοίτασμα Λεβιάθαν. Το οποίο ήταν το πιο μεγάλο, γιατί αρχικά λέγαμε ας πούμε το Λεβιάθαν το πολύ μεγάλο, μετά Ταμάρ, μετά Αφροδίτη. Τώρα καταλάβετε, το κοίτασμα ζώων είναι δύο φορές το μεγαλύτερο. Και άλλαξε κατά 40% την ενεργειακή δυνατότητα της Αιγύπτου, η οποία έχει κάνει 1500 γεωτρήσεις. Δηλαδή με μία γεώτρηση πέτυχαν στην 40%. Αυτό λοιπόν ούτε οι Αιγύπτιοι δεν το πίστευαν. Όμως έγινε, τι να κάνουμε. Τώρα, προσπάθησαν να μας πούν διάφορα πράγματα του τύπου δεν πρέπει να κάνουμε σταθμό υγροποίησης στην Κύπρο, ενώ ο Λίβανος θέλει να δώσει όλο το φυσικό αέριο στην Κύπρο, ενώ το Ισραήλ θέλει να δώσει το 40%, ενώ το Ισραήλ θέλει ο σταθμός να είναι στην Κύπρο και για λόγους στρατηγικής, ενώ υπάρχει μια φιλική συμμετοχή και με την Αίγυπτο, και βέβαια αυτό θα ήταν πολύ ωφέλιμο, γιατί η προστιθέμενη αξία που έχετε από το καράβι LNG, που θα έχει με το φυσικό αέριο που είναι υγροποιημένο, που το κατεβάζετε στους μείον 162 βαθμούς και έχετε ένα συντελεστή στην πίεση σε 600, σας επιτρέπει να στέλνετε ένα καράβι αντί να στέλνετε 600. Αυτό σημαίνει ότι πουλιέται κατευθείαν επειδή είναι σε υγρή μορφή. Γι' αυτό το πετρέλαιο είναι καλό, γιατί είναι ήδη σε υγρή μορφή, αλλά μόλις το βρίσκεται το πουλάτε. Το άλλο καλό είναι ότι όταν κάναμε τις αναλύσεις, 98% καθαρό μεθάνιο. Συν μια φλόγα πορτοκαλοκίτρινη που σημαίνει ότι έχουμε εκπειράσει. Στην πραγματικότητα, ο άξονας είναι ο οριζόντιος και είναι αυτός που ενώνει την Κύπρο, την Κρήτη και μετά στη συνέχεια με την πότα της Ιταλίας. Πάνω σε αυτόν τον άξονα παίζει και το καλώδιο, το Eurasia Interconnector, άρα μιλάμε για ρεύμα, αλλά βέβαια και ο αγωγός EastMed. Και τα δύο project μπήκαν στα Project of Common Interest, το ένα μπήκε το 2013, το άλλο το 2014 και μάλιστα έχουμε και ανανέωση που έγινε για το Interconnector Eurasia και πήρε ένα rank πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρεί ότι αυτό το project που είναι διασυνοριακό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικά συνεχίζει αυτό που θέλει αυτή, δηλαδή ότι κάθε κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι διασυνδεδεμένο με τα άλλα, να μην είναι απομονωμένο. Άρα εμείς το κάνουμε ταυτόχρονα, που σημαίνει ότι οι μεγάλοι παίχτες, ας το πούμε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Αμερική, μπαίνουν και αυτοί στο παιχνίδι θεωρώντας ότι αυτό πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν το κάνουμε και αυτό συμβαδίζει, κατά συνέπεια δεν έχουμε κανένα εμπόδιο. Βέβαια, στο ενδιάμεσο, η Τουρκία θα ήθελε να μην κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί βγάζει οικόπεδα δικά τη. Και πόσο σε έχω εδώ, θα ψάχνω στους χάρτες να το μιλάω. Κάνεις κάτι τέτοιο. Άρα, π.χ. το 2009 έβγαζε τους πρώτους χάρτες όπου έλεγε ότι με διάφορα οικόπεδα είναι δικά της, το 2012 έβγαλε ακόμα πιο μεγάλες περιοχές λέγοντας ότι είναι δικά της και το 2015 σε συνέδριο της Άγκυρας κατάφερε να βγάλει και οικόπεδα που είναι νότια της Κρήτης. Ναι, άμα το κάνω και αυτό εντάξει εδώ, θα μου πεις ότι σε κάποια φάση έλεγαν ότι η Γάβδος έχει σχέση με την Τουρκία. Το είπαν και αυτό και για πρώτη φορά βάλαμε ελληνικές σημαίες στη Γάβδο.
πρέπει να το, το σκεφτεί αυτό. Άρα, ποια βλέπει. Αν πήγε κατευθείαν στο 15, εντάξει, δεν πειράζει. Άρα, την ώρα που εμεί κάνουμε υποτίθεται διαπραγματεύσει σοβαρέ, και γι' αυτό εγώ τι χαρακτηρίζω προ παρόν ψεύδο διαπραγματεύσει, διότι κάνουμε διαπραγματεύσει με ένα ψευδοκράτο. Άρα δεν μπορεί να κάνει διαπραγματεύσει ένα ψευδοκράτο, θα κάνει ψευδοδιαπραγματεύσει. Εφόσον κάθε, βλέπω ότι ο Σίμω γελάει, δεν είπαμε ότι κάθε θεσμό είναι παράνομο κατά συνέπεια, πώ μπορεί να μην είναι παράνομο. Άρα, ακόμα και οι πιο ακραίοι από εσά, που θεωρούν ότι μερικέ φορέ θα μπορούσαν να τα απλοποιήσουν και να κάνουν μια γραμμή και να μην ασχοληθούν πια με αυτό το θέμα, θα καταλάβουν ότι εδώ έχει ξεπεράσει τα όρια, γιατί εδώ είναι η Κύπρο, υποτίθεται, και λένε ότι αυτά τα οικόπεδα είναι από το βόρειο μέρος. Άρα ξέραμε ότι οι Τούρκοι έχουν ένα πρόβλημα γεωγραφίας, διότι τη Μεσόγειο τη θεωρούν, κλειστή και τη Μαύρη Θάλασσα τη θεωρούν ανοιχτή. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι εξωγήινοι άνθρωποι, γιατί πρέπει να το βλέπεις αυτό. Άρα τώρα ξαφνικά μας εξηγούν ότι, εντάξει, μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε, τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα, ότι έχει κάποιο νόημα. Άρα, αν είστε φανακραίοι από την άλλη πλευρά. Το θέμα είναι ότι για να εξηγήσετε την περίπτωση αυτήν, αυτήν και αυτήν εδώ, θέλει πραγματικά να είσαστε παρανοϊκός. Άρα, εδώ είναι ξεκάθαρα μέσα στα οικόπεδα, αλλά το πιο γελίο της υπόθεσης είναι ότι εκδίδουν αυτά τα οικόπεδα και το παρουσιάζουν στο συνέδριο της Άγγλιας του 2015, ενώ έχουμε ήδη συμβόλαια με την Ένι Κογκάς στο 2, 3 και 9 και με την Νόμπελ Άντνερ και Ντέλεκ στο 12. Άρα, έχουμε ένα καθαρό πρόβλημα αξιοπιστίας, ακόμα και αν ήσασταν Τούρκοι και σας έδειχναν αυτό το χάρτη στην Άγκυρα, θα λέγατε, καλά ρε παιδιά, δεν είστε ενημερωμένοι ότι οι άλλοι έχουν κάνει συμβόλαια. Εντός όσο δεν υπάρχουν συμβόλαια, π.χ. στο 1 και 8, που να πείτε ότι θέλετε. Άρα εδώ είναι γελίο. Παρατηρείτε όμως, δεν είναι γελίο ως την πληγή, γιατί το γελίο δεν σκοτώνει. Την Αφροδίτη την έχουν βγάλει λίγο απ' έξω. Σου λέει μην το παρακάνουμε κιόλα γιατί έχουμε και κανένα πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημά του είναι ότι λίγο πιο πάνω που το έχουν βάλει έχουμε άλλα κοιτάσματα. Βέβαια δεν το ξέρουν από ό,τι φαίνεται παρόλο που εκδίδουμε εμεί τα πάντα. Άρα τι μπορώ να σα πω, βλέποντα αυτόν τον χάρτη, πρώτα απ' όλα μπορεί να καταλάβετε ότι όταν αφορά το θέμα τη εγκύτριε δυνάμει πρέπει να είμαστε σοβαροί. Πώ μπορεί να πει ω ηγέτη ό,τι θε, λέω απλώ ηγέτη για να μην μπερδευτούν. Και λες, ας πούμε, ότι αυτή είναι μαζί μου, εσύ λες άλλα, την ώρα που είσαι με τον άλλον ηγέτη, αλλά μετά αυτοί που είναι υποτίθεται μαζί σου εκδίδουν αυτό το χάρτη. Εκείνη σε ρόμπα. Και όλος σου λέει, παράδειγμα, τι έλεγες ότι είναι μαζί, πώς μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Και όμως το κάνω. Λέω λοιπόν ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι πολύ απλό. Σε χαμηλό επίπεδο, όσο αφορά το κοινοτικό, κανένας δεν λέει όχι και το συζητάμε. Όμως σε υψηλό επίπεδο, όσο αφορά το ηθικό, αμέσως οι εγκρίδες δυνάμεις έχουν να παίξουν κάποιο ρόλο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διπλό παρανοϊκό σύστημα, το οποίο λέει εμείς οι Κύπροι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί είμαστε μικρή χώρα και ταυτόχρονα λέμε εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα διότι είμαστε ανεξάρτητη χώρα. Και όπως καταλαβαίνετε έχουμε ένα θέμα, γιατί ούτε το ένα στέκει ούτε το άλλο, διότι αν ήμασταν εντελώς ανεξάρτητοι, εσείς πόσες χώρες ξέρετε που έχουν εγκύτερες δυνάμεις, ανεξάρτητες. Ρωτάω. Το άλλο, μετά πόσες χώρες ξέρετε να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, ενώ έχουν κάνει τρεις συμφωνίες ΑΟΣ, μία θέσπιση, τώρα μιλάμε για δύο τριμερείς, έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην Ευρωζώνη, έχουν πάρει την προεδρία την ώρα που η Τουρκία έλεγε ότι εγώ θα παγώσω τις σχέσεις μου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έγραψαν κανονικότατα και η Κύπρος πήρε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες χωρίς να υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι, ότι άμα ακολουθήσουμε μια πορεία στρατηγική, η οποία είναι αξιοποιώ το γεγονός ότι είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώ το γεγονός ότι είμαι στην Ευρωζώνη, αξιοποιώ το γεγονός ότι έχω ΑΟΣ, πηγαίνω όμως ως το στάδιο της εξόρυξης. Μπορώ τότε να μιλήσω ως παίχτης πραγματικός. Έγινε βέβαια μια αλλαγή, το είδατε με την British Group που αγόρασε το 35% από την Nobel και αυτό μας ενίσχυσε πάρα πολύ, γιατί η British Group δεν ασχολείται με θέματα γεωτρήσεων, αλλά με θέματα εξορύξεων. Σημαίνει ότι όταν μπαίνει στο παιχνίδι είναι διαπιστωμένο. Έγινε και αυτό. Είχαμε την Ντέλεκ Άβνερ που μας είπε ότι θα πάρουμε 550 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος για 25 με 30 χρόνια. Πάλι εκεί κατσούφιδες. Σας πληροφορώ, για όσους το ξέχασαν,
αλλά ξέρω τουλάχιστον αυτοί οι δύο δεν το ξέχασαν, ότι το 2004, εντάξει είναι και άλλοι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, το 2004 δεν συζητούσαμε για την ΑΟΣ. Και τώρα λοιπόν το 2015 μας ανακοινώνουν για ένα πράγμα που δεν συζητούσαμε, ότι θα παίρνουμε ετησίως 550 εκατομμύρια για 25 με 30 χρόνια και πάλι δεν μας ευχαριστεί. Δηλαδή πόσα έπρεπε να πάρουμε για ένα πράγμα που δεν μας απασχολούσε έως το 2004. Σας υπενθυμίζω, το 2004 μας εξηγούσαν μερικοί ότι το φυσικό αέριο δεν υπάρχει, ότι όλα αυτά είναι φούσκες και είναι και για τις εκλογές. Όταν βλέπουμε πώς ήταν αποτελεσματικό τις εκλογές, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν το κατάλαβαν ούτε αυτοί που έλεγαν ότι ήταν οι φούσκες. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι, ότι αν αξιοποιήσουμε την ιδιότητά μας ως κράτος μέλος, αληθινό κράτος μέλος, που διεκδικεί πραγματικά πράγματα, π.χ. να έχει υπογράψει τη συμφωνία από το 82, τη συνέχεια το 88, να έχει κυρώσει τον νόμο, να το έχει αξιοποιήσει βγάζοντας οικόπεδα και τώρα σας υπενθυμίζω ότι πάμε για τρίτο γύρο αδειοδότησης. Α, δείξε μου και πού είναι τα κοιτάσματα ζόρια, τι μόνο αυτό τους άνοιξε, όλα τα άλλα που λέω δεν τους άνοιξε. Εδώ είναι τα λεφτά, άρα. Α, πριν να το δούμε. Όχι αυτό, όχι αυτό, αυτό. Λοιπόν, εδώ έχετε το Project of Common Interest, άρα τον Οκτώβριο του 2014, εδώ είναι το καλώδιο, το Euro-Asia Interconnector, άρα αυτά εδώ θα είναι τα δύο κομμάτια που πάμε πρώτα για το 2017 και αυτό εδώ πάμε για το 2022 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο χάρτης αυτός ποιο είναι? Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι η κυβέρνηση μας που τα υλοποιεί. Αγαπητοί μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θες, είναι το 1 δια 28 που είναι σωστό με αυτό που λες. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει τέτοιους χάρτες, λέει ότι αυτά που βλέπεις με γκρίζα υπάρχουν ήδη. Αυτά που βλέπεις με μπλε δεν υπάρχουν. Και μπαίνουν σε διάφορες κατηγορίες. Ναι. Αυτά λοιπόν θεωρεί, αν μπαίνουν στα Project of Common Interest, τότε βοηθάει. Το ίδιο λοιπόν έγινε τώρα και εδώ, το βλέπετε, με τον αγωγό Ισμέν. Βλέπετε, παρατηρήστε, και πάλι αυτό είναι Οκτώβριος του 2014, εδώ είμαστε πάλι Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπετε ότι δεν αρχίζει από μια χώρα, αρχίζει από την περιοχή των κοιτασμάτων. Δεν έχει νόημα να πάτε στη χώρα για να ξαναεπιστρέψετε και να ξαναφύγετε, γιατί εδώ βλέπετε τον στόχο, τον αληθινό, είναι ότι αυτός ο εφοδιασμός μας επιτρέπει να πάμε στην Ιταλία. Και βλέπετε στο τακούνι της Ιταλίας. Έχοντας αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι μπαίνουμε στη διασύνδεση όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς μια χώρα, μια υπερχώρα με κράτη-μέλη. Είναι η πρώτη οικονομική δύναμη του κόσμου, η πρώτη δύναμη σε επίπεδο κατανάλωσης, και έχει αποφασίσει να ποντάρει πάρα πολύ στο φυσικό αέριο. Ακόμα και η Γερμανία θεωρεί ότι το 2020 θα κλείσει τους 11 σταθμούς πυρηνικούς που έχει για να περάσει μόνο σε φυσικό αέριο. Που σημαίνει ότι για μας είναι ένα super timing, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν βρίσκεται μεγάλες ποσότητες πρέπει να έχετε και μεγάλο πελάτη. Δεν είναι ανάγκη. Αλλά προς το παρόν εδώ, το Ισραήλ έχει βρει 600 χρόνια ενεργειακής κατανάλωσης του Ισραήλ. Στην Κύπρο έχουμε βρει 150 χρόνια και αυτό που προβλέπουμε για νότια. Α, είσαι και πειραχτήρηση. Περίμενε. Αυτό που βλέπουμε για νότια Κρήτης, μιλάμε για 450 χρόνια ενεργειακής κατανάλωσης της Ελλάδος. Αυτό που σας δείχνει τώρα η Βίκη, γιατί θέλει να το δείξει για τέλος, σας χάσει. Εδώ είναι το κοίτασμα Ζόρ. Αυτό είναι το φυσικό αέριο. Άρα όλοι μάθατε ότι το κοίτασμα Ζόρ σε φυσικό αέριο δεν αγγίζει καθόλου την ΑΟΣ της Κύπρου, είναι μόνο στην Αίγυπτο. Όμως, εδώ είναι η υπογεινή γεώτρηση. Άρα ας περάσουμε στον επόμενο χάρτη. Εδώ έχουμε το γεωλογικό. Βλέπετε ότι αυτό μπαίνει στην ΑΟΣ της Κύπρου και απλώς εφάπτεται η δομή που έχει το αέριο. Όμως αυτό που δεν έγινε πολύ σωστή αξιοποίηση είναι η επόμενη εικόνα που είναι κρίμα, την παρουσιάσατε όμως. Εδώ είναι το φυσικό αέριο και εδώ είναι το πετρέλαιο. Το 40% του πετρελαίου του κοιτάσματος ΖΟΡ είναι μέσα στην ΑΟΣ της Κύπρου. Αυτό είναι το μη, αυτά είναι τα σεισμικά, ναι, αυτά είναι τα σεισμικά που βλέπετε και πάνω στα σεισμικά βάλαμε χρώματα για να είναι πιο εύκολο. Άρα, άμα είσαστε του τομέα και χωρίς χρώματα βλέπετε τις αλλαγές και βλέπετε πού υπάρχουν αποθέματα ή όχι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τα αποθέματα σε πετρέλαιο
Δεν είναι ακριβώς από κάτω. Είναι από εδώ. Και αυτά εδώ που βλέπετε, η πηγή είναι η Έννη και τα χρώματα τα έχει βάλει ο Ηλίας Κονοφάγος που ήταν και διευθυντή στα ελληνικά πετρέλαια. Θα σου το δείχνω αυτό, τα κοιτάσματα ζώων. Εγώ ήθελα εκεί που βρίσκονται τα ανάλογα. Εδώ θα μου βρεις τώρα. Άρα, όταν τα εξετάζουμε αυτά τα θέματα, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Κάθε φορά που κάνουμε μια συμφωνία σε κρατικό επίπεδο, και όταν είναι αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι έχουμε 27 χώρες μαζί μας, που θεωρούν ότι τα οικόπεδα είναι όντως της Κύπρου. Της Κύπρου και μόνο, όχι μια κοινότητα της Κύπρου. Δεύτερον, όταν κάνουμε συμφωνίες με τις εταιρείες, αυτές οι εταιρείες είναι, γιατί είπες, και ευρωπαϊκό πλαίσιο και εκτός. Άρα, π.χ. εκτός, εδώ αφορά το Ισραήλ, αλλά αφορά π.χ. και την Κορέα. Γιατί η Κογκάνη δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα λοιπόν, όταν θα το βρει, πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Όταν έχουμε αυτές τις στρατηγικές συμφωνίες, αυτές είναι πολύ πιο σταθερές από απλώς διαστατικές συμφωνίες. Που σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε ένα οπλοστάσιο, όπως θα λέει ο Πάνος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε όμως και ένα οπλοστάσιο στον τομέα της ΑΟΣ. Άμα βάλετε τα δύο μαζί, μπορούμε να επηρεάσουμε τόσο πολύ τα δεδομένα όσο αφορά τη γεωοικονομία, που αυτό μας επιτρέπει τι, να μας επιτρέπει να σκεφτούμε ότι η ΑΟΣ είναι εργαλείο απελευθέρωσης της Κύπρου, είναι ένα εργαλείο που έχει τεράστια οικονομική εμβέλεια και επειδή έχει αυτή την οικονομική εμβέλεια, απλοποιεί πολλά πράγματα. Πρώτον, σας έκανε μια αναφορά, είναι ότι ακόμα και αν ενωθούν οι δύο χώρες, κάτι που δεν λέγεται, είναι ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 12 χρόνια λιτότητας. Όταν είμαστε... Και δύο χώρες. Και δύο χώρες. Υποτίθεται, τώρα να το λέω οι ψευδοχώρες, πώς θα σας το πω, ας πάρουμε τη Δυτική και την Ανατολική Γερμανία, όταν ενώθηκαν, έκαναν 15 χρόνια. Εντάξει. Άρα φανταστείτε λοιπόν ότι όταν σας παρουσιάζουν, γιατί ξέρετε τα λένε πολιτιακά κτλ. Στο τέλος καταλαβαίνουμε όλοι ότι θέλουν να μιλήσουν για δύο χώρες. Και εγώ λέω ότι ακόμα και αν μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο, δεν εξηγούμε στους Κύπριους ότι σε αυτή την καλύτερη περίπτωση θα φάμε 12 χρόνια λιτότητας. Τα 12 χρόνια λιτότητας δεν είναι αυτό που ονομάζεται κρίση. Και αυτό δεν το έχετε στο μυαλό σας και κοιτάζετε μόνο και μόνο το θέμα το πολιτικό. Όχι, όχι, υπάρχει και το οικονομικό. Εγώ λέω απλώς ότι όταν έχουμε ΑΟΣ, μπορούμε να πιέσουμε και έχοντας την ΑΟΣ και έχοντας την οικονομική δυνατότητα, όταν θα γίνει κάτι που θα είναι, ας πούμε, μια δίκαιη λύση, τότε θα μπορούμε να μηδενίσουμε τον χρόνο αυτόν. Διότι με τα αποθέματα που έχουμε, θα μπορούμε να εξισορροπήσουμε τις δύο οικονομίες χωρίς να έχουμε το κόστος της καθυστέρησης. Αυτό λοιπόν σας δίνει ένα επιπλέον επιχείρημα ότι το timing δεν είναι σωστό τώρα, είναι σωστό να διαπραγματευόμαστε. Αυτό δεν μας πειράζει. Το θέμα για να είμαστε ξεκάθαροι. Αν θέλαμε να κάνουμε πραγματικά διαπραγματεύσεις, θεωρώντας ότι το πλαίσιο είναι εντελώς καλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα είχαμε αρχίσει από το εδαφικό. Όμως τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα διπλό παίχνι. Υπάρχει ένα παίχνι του τύπου θα κάνουμε διαπραγματεύσεις για να φαίνεται ότι κάνουμε διαπραγματεύσεις. Και είναι μερικοί που κάνουν διαπραγματεύσεις για να τις κάνουν πραγματικά. Μέσα στο πλαίσιο του Κυπριακού έχουμε τις δύο τάσεις ταυτόχρονα. Το να κάνουμε διαπραγματεύσεις για να το συζητάμε, αυτό είναι μια χαρά. Το να κάνουμε πράγματα τα οποία θα έχουν αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο, αυτό είναι το ποντάρετε. Θα έχουμε αποτελέσματα σε κοινοτικό επίπεδο. Το κοινοτικό επίπεδο είναι μια χαρά να κάνουμε συζητήσεις όταν συνειδητοποιούμε ότι είμαστε πέντε κοινότητες. Ναι, δηλαδή ή το σκεφτόμαστε στο τέλος ή καθόλου. Άρα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι για να έχουμε εθνικές επιπτώσεις θα πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο οι εγκύτερες δυνάμεις. Αν σε αυτό το ρόλο παίζουν απλώς τον ρόλο της αναμονής, δηλαδή εγώ περιμένω να κάνουν κάτι σαν αποτέλεσμα σε χαμηλό επίπεδο, μπορεί και να έχει κάποια σημασία, δεν είναι ότι αυτά δεν τα μειώνουμε. Το θέμα είναι ότι μόλις θα περάσουμε στο βαρύ, δηλαδή τι είναι το βαρύ, εδαφικό, περιουσιακό, αποζημιώσεις, κλπ. Το σημαίνει ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι το πιο πιθανό είναι να σταματήσει η διαδικασία γιατί σε κάποια φάση
οι πιέσεις από την πλευρά της Κύπρου θα αναγκάσουν την άλλη πλευρά, εγώ λέω την τουρκική πλευρά, να εκδηλωθεί και να πει δεν θέλω ακριβώς μια λίστα τσούτη. Καταλαβαίνετε. Προς το παρόν εμείς έχουμε την εντύπωση ότι απλώς μας πιέζουν. Όμως υπάρχουν δύο τρόποι να πιέζεστε. Ή να πιέζεστε ή να καταπιέζεστε. Εδώ τι γίνεται. Στην πραγματικότητα, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αυτό που παίζεται σαν σκηνικό και παρασκηνιακά, αν θέλετε, είναι λογικό, είναι ότι μερικοί προσπαθούν να βάλουν μερικά επιχειρήματα και οι άλλοι άλλα. Μερικά από αυτά συμπίπτουν, άλλα δεν συμπίπτουν καθόλου, είναι ορθογόνια. Ένα γενικό πλαίσιο που εμφανίζεται από ό,τι φαίνεται είναι το εξής. Θα μιλάμε για πράγματα για τα οποία πάνω κάτω συμφωνούμε. Τότε, άμα μιλάτε μόνο για πράγματα πάνω κάτω συμφωνείτε, είναι το πιο πιθανό είναι να έχετε ένα αποτέλεσμα. Και όταν λέτε δεν θα μιλάμε για αυτά που δεν συμφωνούμε καθόλου, και αυτό είναι αποδεκτό. Το θέμα είναι ότι μπορεί να υπάρχει λύση μιλώντας μόνο με αυτά που συμφωνούμε. Θα δείτε ότι σε πρακτικό επίπεδο όχι. Το άλλο πρόβλημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής και ξαναέρχομαι στο εδαφικό. Η στρατηγική μας μαθαίνει μερικά πράγματα. Ένα πράγμα που μας μαθαίνει είναι ότι τα σύνορα δεν τα βάζει όπου να είναι. Λοιπόν, τα μόνα φυσικά σύνορα που μπορούμε να βάλουμε πάνω στην Κύπρο πρέπει να είναι ακριβώς πάνω στον πεδαράθλο. Δηλαδή να πείτε από τη μια μεριά είναι έτσι, από την άλλη μεριά είναι όλα. Το θέμα είναι ότι αυτά τα φυσικά σύνορα δεν επιτρέπουν μια οντότητα να είναι αρκετά μεγάλη. Είναι πολύ μια λωρίδα που είναι σχεδόν κολλημένη. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι άμα βάλετε σύνορα πιο πέρα από τον πεδαδάχτυλο, αυτά τα σύνορα μετακινούνται συνεχώς. Σας δίνω ένα παράδειγμα, αν θέλετε, ελληνικό. Η περιοχή της Θράκης, όταν κατάφεραν να το κάνουν κατεχόμενα και ελεύθερη περιοχή, εντάξει, όπως λέμε ανατολική και δυτική, στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται με τον Εύρο δεν τηρεί τους κανόνες ούτε καν για το θέμα του τρένου. Ξέρετε, το τρένο στη Νέα Ρωσιάδα έκαναν παράκαμψη. Διότι τότε το τρένο και ο ποταμός ήταν το ίδιο. Με ποια έννοια. Είχε στρατηγική σημασία το τρένο. Άρα τι έκαναν. Άμα κοιτάξετε τα σύνορα που έχουμε, τώρα τα επίσημα, θα δείτε ότι στην περιοχή είναι δύσκολο να καθορίσετε πώς έγιναν. Στην πραγματικότητα έγιναν με διάφορες πινελιές πολύ παράξενες. Που σημαίνει πρακτικά να το ξέρετε, τώρα το λέω για τους όσους ασχολούνται με τους Ελλαδίτες, αν τα σύνορα τα αφήσουμε εκεί, τα σύνορα θα μετακινηθούν στην Καβάλα. Ναι, θα σας αφήσω σε άλλη διάθεση, θα το εξηγήσω αυτό. Απλώς θέλω να σας πω ότι επειδή δεν υπάρχει τίποτα το σταθερό, αυτά θα μετακινηθούν ή από μια πλευρά ή από την άλλη. Όταν λοιπόν εσύ λες, εγώ θα κρατήσω μόνο από τη μία, ενώ είσαι σε μια πεδιάδα, είναι πολύ απλό, σιγά σιγά θα πας πίσω. Ο μόνος τρόπος που έχει αποδείξει το Βυζάντιο ότι μπορείς να κρατήσεις την περιοχή είναι το Βυζάντιο. Και το κράτησε 11 αιώνες έχοντας την Κωνσταντινούπολη. Άρα για όσους από εσάς έχουν κοιτάξει λίγο πώς είναι ο χάρτης της συνθήκης Ευρών, πώς είναι ο χάρτης της συνθήκης Λοζάνης, θα καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαίο που βγάλαμε το κομμάτι της Κωνσταντινούπολης, γιατί βέβαια χωρίς την Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει καμία οριοθέτηση στη Θράκη που στέκει. Όλες μετακινούνται. Η μόνη φυσική είναι αυτή που πιάνει η Κωνσταντινούπολη. Αλλιώς πάμε Καβάλα προς Θεσσαλονίκη. Και αυτό υπάρχουν σε μερικούς χάρτες. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο. Έχουμε ένα μικρό νησί, το οποίο θα μπορούσε να κάνει μια γραμμή μόνο και μόνο πάνω στο πεδαδάφυλλο. Εδώ βλέπουμε όλοι ότι αποκλείεται. Κατά συνέπεια θα είναι πιο πέρα. Μόλις είναι πιο πέρα έχουμε προβλήματα. Για ποιο πράγμα. Γιατί φταίει η Μεσαωρία. Δηλαδή, άμα ήταν βουνό, ας πούμε, πες ότι ήταν ο Τρόοδος, ήταν πιο κοντά, θα μπορείς να πατήσεις πάνω σε ένα άλλο βουνό και να κάνεις μια γραμμή διασύνδεση. Εκεί πέρα έχεις πεδιάδα. Θα τη βάλεις πού τη γραμμή, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Και άμα κοιτάξετε ακόμα και την πράσινη γραμμή όπως είναι τώρα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι πάνω κάτω ξέραμε ήδη από το 1960 που θα είναι. Και σήμερα. 60 ήδη. Το 60-60. Είναι ήδη στο Foreign Office. Άρα και το μόνο λάθος είναι η αμόχος. Δεν είχαν προβλέψει ότι θα μπει και αμόχος. Είχαν προβλέψει ότι θα είναι πάνω κάτω. Όμως, αν κοιτάξετε τις τροποποιήσεις που έγιναν, ας πούμε, στην περιοχή Αθιένου κτλ., αυτό οφείλεται σε μικρά γεγονότα τοπικά. Αυτό δεν μας πειράζει. Ρωτάω τώρα, άμα κάνουμε μόνο μικρά γεγονότα τοπικά, τα οποία αλλάζουν τοπικά το σύστημα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εστάθεια. Που σημαίνει ότι αν έχει μια ακόμα και ισορροπημένη λύση, όπως τα ακούτε μερικές φορές, ισορροπημένη λύση. Χωρίς ευστάθεια, έχει αστάθεια.
Ασάντια σημαίνει σε δυναμικό σύστημα ότι μόλις θα τρίξετε λίγο, μια μικρή διαταραχή θα πάει από εδώ ή από εκεί. Άρα πρέπει να έχουμε ευστάθεια. Όταν έχουμε ευστάθεια, τι γίνεται? Χρησιμοποιούμε τη θάλασσα. Χρησιμοποιούμε φυσικό σύνορο, χρησιμοποιούμε τα βουνά. Αν κοιτάξετε, ας πούμε, την Γαλλία με την Ισπανία, έχετε τα Πυρηναία. Αν κοιτάξετε με την Ιταλία, θα δείτε ότι είναι οι Άλπες. Έχουμε μερικά πράγματα που είναι σταθερά εδώ και αιώνες. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα το σταθερό. Εκτός αν σου ενδιάμεσο φτιάξετε ένα βουνό. Άρα αυτό το ξέρουμε. Ένα σήμερα λέω το εξής. Και τώρα θέλω να σκεφτείτε και ως Τουρκοκύπριοι. Γιατί οι Τουρκοκύπριοι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις την πατάνε. Γιατί δεν ξέρουν γιατί γίνεται. Στην πραγματικότητα επηρεάζονται πιο πολύ από τους Έπικους παρά από τους Τουρκοκύπριους. Οι Έπικοι όμως αξιοποιούν τι? Αξιοποιούν την ΑΟΣ της Τουρκίας. Είναι Τούρκοι. Έχουν δικαίωμα να έχουν απολαβές από την ΑΟΣ της Τουρκίας. Οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Άμα τώρα το σκεφτείτε ορθολογικά, οι Τουρκοκύπριοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Εντάξει, είναι πολίτες, νόμιμοι. Αυτοί λοιπόν, αν καθόντουσαν εκεί που καθόντουσαν πριν και δεν ήταν όλοι στο βορρά και ήμασταν σε ένα κράτος κανονικά, ενιαίο, θα είχαν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και μάλιστα θα ήσαν και από την πλευρά την νότια. Του σκέφτεστε τώρα. Στα αφρικά λοιπόν του λένε θα μετακινηθείτε, θα πάτε όλοι βορρά. Επειδή πηγαίνουν όλοι βορρά, βρίσκονται ξαφνικά σε ένα κράτος που δεν έχει καμία πρόσβαση στην ΑΟΣ. Όπου υπάρχουν τα μεγάλα κοιτάσματα. Για όσους δεν πιάνουν αυτό που λέω, είναι πολύ απλό. Μοντενέγκρο, Σερβία. Το Μαυροβούνιο όταν αποχώρησε, δημιούργησε ένα πρόβλημα στη Σερβία, γιατί δεν έχει πια θάλασσα. Σας υπενθυμίζω όμως ότι κανένας δεν είπε τίποτα για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση της Σερβίας. Και το Μαυροβούνιο ανήκει στο Συμβούλιο της Ευρώπης χωρίς κανένα πρόβλημα και αναγνωρίστηκε αμέσως και μάλιστα είναι και από τις χώρες που 58 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς κανένα πρόβλημα ειδικό. Αυτό σημαίνει τι πρακτικά? Σημαίνει ότι όταν σε βάζουν από την άλλη πλευρά δεν έχεις πια καμία απολαβή. Όμως αν ανήκεις στο ίδιο κράτος έχεις απολαβές. Αυτό που σας είπε ο Πάνος για τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος αξιωματούχος είναι λίγο επικίνδυνο και για τους Τουρκοκύπριους. Πάνω κάτω τι τους λένε? Τους λένε επειδή εγώ σας θέλω προς τη μεριά μου να είστε από πάνω. Όταν είστε από πάνω, πάνω κάτω αποδέχεστε ότι δεν έχετε πια κανένα δικαίωμα για όλα αυτά που μιλάω. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο σε επίπεδο ανθρωπίνου παράγοντα. Άρα, όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, άμα χωρίσω την Κύπρο σε επαρχίες και σας έλεγα ξαφνικά να πάτε σε άλλη επαρχία. Και η επαρχία που πάτε δεν έχει πρόσβαση στην κοίτασμα. Θα λέγατε εσείς δεν πειράζει. Όμως στην πραγματικότητα πειράζει. Άρα, τι θέλω να σας πω? Θέλω να σας πω ότι πρέπει να κοιτάξουμε συλλογικά το θέμα και ο μόνος τρόπος να το κοιτάξουμε συλλογικά είναι να έχουμε μια ενιαία οντότητα. Άρα, αυτό που δείχνει και. Το μοίρασε, συγγνώμη. Ωραία. Αυτό που δείχνει ο Πάνος με αυτή την πρόταση είναι το εξής. Πολύ συχνά. Όταν είμαστε απορρευτικοί και λέμε όχι, στο τέλος σου λέει ο άλλος, μα εσύ λες όχι για οτιδήποτε. Νομίζουν μάλιστα ότι ανήκουμε σε ένα κόμμα. Όχι το κόμμα του όχι, όχι. Έλεγα για άλλο κόμμα που έχει χρησιμοποιεί το δρεπάνι και το... Νομίζω τώρα καταλαβαίνω. Υπάρχουν μερικά κόμματα που μπαίνουν σε μια επιτροπή και λέει, ό,τι και να πείτε, εγώ θα ψηφίσω όχι, μπορώ να βγω. Και στην Ελλάδα το έχουμε, μην είναι έτσι. Άρα, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Η περίπτωση είναι πώς μπορούμε να έχουμε κάτι το επικοδομητικό. Το επικοδομητικό ήταν η ένταξη. Ήταν η Ευρωζώνη. Ήταν η ΑΟΛ. Αυτά είναι επικοδομητικά γιατί είναι βήματα τα οποία δεν καταπατούν κανέναν. Κανέναν νόμιμο κάτοικο και διευκρινίζουν ακριβώς ποιος είναι νόμιμος και ποιος δεν είναι. Σας υπενθυμίζω ότι όταν ρωτήσαμε, ας πούμε, στην Αγγλία. Αν οι βάσεις είναι κυρίαρχες ή όχι, κάθε φορά ακούτε από την Αγγλία ότι είναι κυρίαρχες και το ίδιο και από τους Κύπριους. Ωραία. Πρώτον δεν είναι κυρίαρχες, αλλά το πιο ωραίο, είναι πολύ απλό να το αποδείξετε, είναι ότι απάντησαν επίσημα οι Άγγλοι ότι δεν έχουν ΑΟΣ. Γιατί έγινε. Όχι, δεν προσπάθησαν. Προσέξτε. Αυτό δεν προσπάθησαν αυτοί. Άλλοι προσπάθησαν, τέλος πάντων. Λοιπόν,
Γιατί να ξέρετε, οι άλλοι όταν προσπαθούν, δεν προσπαθούν, το κάνουν. Όταν είναι άλλοι που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά των άλλων, εκεί μπορεί να μην συμπροσπαθούν. Άρα, όταν έγινε η ερώτηση από βουλευτή της Αγγλίας στο Αγγλικό Κοινοβούλιο, έχουμε ναι ή όχι ΑΟΣ στην Κύπρο. Και του απάντησαν βεβαίως και όχι. Να ξέρετε ότι αν ήταν κυρίαρχες, θα ήταν βεβαίως και ναι. Άρα, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ξέρουμε ότι το θέμα της ΑΟΣ μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε μερικές έννοιες που φαίνονται λίγο πολύπλοκες, γιατί πάνω κάτω, να ξέρετε, οι αμυλικές βάσεις είναι υποκαθεστώς ενοικίου, μόνο που η Κύπρος δεν έχει ζητήσει ποτέ το νίκη. Δεν το ζητάμε. Και άμα θέλει να μου βρείτε έγγραφα όπου βλέπουμε ποια είναι η τιμή. Θα δείτε ότι δεν το ζητάμε, γιατί λέμε για λόγους γεωπολιτικούς μας συμφέρει εδώ. Άρα λέω απλώς ότι για να χτίσουμε μια στρατηγική και να μιλήσουμε πραγματικά ακόμα και για την έννοια της απελευθέρωσης, γιατί μερικές φορές ξέρετε, υπάρχουν έννοιες που εξαφανίζονται. Δεν μιλάμε για τον πόλεμο για να μην έχουμε για την ήττα. Δεν μιλάμε για την απελευθέρωση για να μην έχουμε την ελευθερία. Αλλά μιλάμε για μια λύση που είναι βιώσιμη και ελπίζουμε να είναι και δίκαια όσο μπορούμε. Ενώ εμείς θα μπορούσαμε να πούμε το ανάποδο, κάνει την πρώτα δίκαια και μετά κάνει την όσο μπορείς βιώσιμη, εμείς το ανακατεύουμε, αν θες, μετά. Εδώ τι γίνεται. Κάνουμε προτάσεις επικοδομητικές, οι οποίες είναι να κάνουμε τρίτο γύρο ιδιοδότησης, να κάνουμε σταθμευροποιήσεις εδώ, να αξιοποιήσουμε τις οριοθέτησεις που έχουμε και να κάνουμε και ακόμα την τριπλή συμφωνία με την Ελλάδα και με την Αίγυπτο, το ίδιο και με το Ισραήλ. Αυτά εδώ τα πράγματα είναι επικοδομητικά και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να πούμε ότι η γεωπολιτική μας ισχύ ανεβαίνει, μας θεωρούν πραγματικά ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να θεωρούν ότι είναι απλώς ένα μικρό κράτος. Γιατί εδώ θα είμαστε και πέρασμα και κόμπος. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά περάσματος και κόμπος. Αν είστε μόνο πέρασμα, είστε σαν την Ουκρανία. Ξαφνικά, άμα νευριάσει ο άλλος, σας λέει εγώ θα περάσω από αλλού. Αν είστε όμως κόμπος, τότε θέλει να πει ότι αυτό περνάει αναγκαστικά από εδώ. Εδώ λοιπόν το έχουμε. Άρα, μπορεί μερικοί από εσάς. Α, να μου. Δεν του έβαλα. Α, εδώ του έβαλα. Αυτά εδώ, για να ξέρετε ότι θα είμαστε μεγάλος κόμπος. Εδώ είναι ζώο. Αυτά τα τρία είναι του τύπου ζώο. Αυτά εδώ τα πέντε είναι του τύπου ζώο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε, αυτό δεν έχει σχέση αν ξέρετε γεωλογία ή όχι, αλλά εντελώς τυχαία τα κοιτάσματα που είναι μεγάλα και τέτοιου τύπου είναι πάλι στην ίδια ράχη. Δεν είναι από πάνω. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά τι, ότι αυτά τα κοιτάσματα θα απασχολήσουν πάρα πολύ όχι μόνο τους ερευνητές, αλλά τη διεθνή κοινότητα, γιατί θα είναι σημαντικά. Αυτά είναι σημαντικά να είναι όμως δικά μας. Με ποια έννοια, ως Κύπρος. Μετά λοιπόν όταν μπαίνει αυτή η διαδικασία, καταλαβαίνετε τι. Αν μια εταιρεία βρει αυτό το κοίτασμα και είναι μια συμφωνία με το κράτος της Κύπρου, με τίποτα δεν θα ασχοληθεί με θέματα κοινοτικά. Θέλει να ασχοληθεί με ένα κράτος που πραγματικά θα κάνει κάτι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι εμείς μόνοι μας να μην έχουμε καταρρεύσει από μόνοι μας. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά λέω, έχουμε αυτή τη δυνατότητα, βλέπετε αυτές οι προοπτικές που αλλάζουν εντελώς τα δεδομένα. Οι φωτογραφίες που σας έδειξα για το σημερινό γεγονός που έγινε, μπορώ να σας πω ότι οι συζητήσεις που είχαμε με τους Ιταλούς, που είχαμε με τους Ιρλανδούς και τους Έλληνες κτλ. Όλοι αυτοί, ήταν συζητήσεις στο ίδιο επίπεδο. Δεν ήταν του τύπου εσείς έχετε ένα πρόβλημα τοπικό και πρέπει να το διαχειριστούμε. Απλώς συζητούσαν κανονικά. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν υποδομές για να συνεχίσουν. Άρα, τελειώνω λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος να θεωρούμε ότι πρέπει να βιαστούμε, ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε σοβαρά, ναι, αλλά πρέπει να διαπραγματευτούμε σοβαρά σε εθνικό επίπεδο και όχι σε κοινοτικό. Διότι όταν συμπεριφέρεσαι μόνο ως κοινοτάρχης, τότε όντως είσαι μόνο κοινοτάρχης. Και θα έχεις συμφωνίες σε αυτό το επίπεδο. Όταν όμως συμπεριφέρεσαι ως κρατικός φορέας, τότε, αν πραγματικά τα καταφέρνεις σε επίπεδο κρατικό, τότε έχεις κρατικές αποφάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές και αγγίζουν το εθνικό θέμα. Αυτό ήθελα να σας πω και μετά περνάμε στα επόμενα, αλλά καλή συνέχεια σε κάθε περίπτωση και καλό κουράγιο για όλα, αλλά μην αγχώνεστε για το τίποτα,
να αγχώνεστε για αυτά που δεν κάνετε όταν μπορεί να τα κάνετε.